Τον τίτλο των πιο στρεσαρισμένων ανθρώπων στον πλανήτη κερδίζουν οι Έλληνες, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης για το άγχος στη γυραιά Ήπειρο. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση, πολυετή εμείς, σαν χώρα, η οποία συνοδεύτηκε από πολλά προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Και βέβαια αυτό άφησε πολύ έντονα τα χνάρια της στον ψυχισμό μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Γιατί υπήρχε έντονα ο φόβος της ανεργίας, το θυμάστε λίγο αυτά, γιατί ακόμα και δεν προλάβαμε να φύγουμε, γιατί είχαμε τη δεύτερη κρίση, την υγειονομική κρίση. Η οποία άλλο κομμάτι πολύ έντονο αυτό, που και αυτή υπέσκαψε τον ψυχισμό μας, δεδομένου ότι δημιούργησε μεγάλη αγωνία και ανασφάλεια στον κόσμο για τη ζωή του. Η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο έχει επιπολασμό κατάθλιψης 6,52%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, ενώ το 57% των ερωτηθέντων ανέφεραν συχνό άγχος, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τον έχουμε ένα δίκτυο φίλων. Είναι ένας ισχυρός παράγων, το οποίος μπορεί να μας βοηθήσει και να μας κρατήσει, ξέρετε. Το να έχουμε μια καλή σχέση με τον σύντροφό μας και με τα παιδιά μας, να μοιραζόμαστε με τον σύντροφό μας πράγματα της καθημερινότητας και να προσπαθούμε να βρισκόμαστε και να έχουμε μια καλή επικοινωνία, προσπαθώντας να βάλουμε στη ζωή μας και άλλες πιο υγιεινές συνήθειες, δηλαδή την άθληση, τη διατροφή μας που μπορεί να βοηθήσει και αυτό πάρα πολύ. Να απαλλαγούμε μέσα στην καθημερινότητα το άγχος για όλα τα ζητήματα, να έχουμε μια καλύτερη οργάνωση, να βγάζουμε το μυαλό μας στις κακές σκέψεις, να διηθούμε αυτά τα οποία βλέπουμε ή ακούμε. Στη δεύτερη θέση με τις πιο αγχωτικές χώρες της Ευρώπης βρίσκεται η Τουρκία, η οποία όμως ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στις αναφορές για τα υψηλά επίπεδα άγχους, με το 64% των κατοίκων να υποστηρίζει ότι αισθάνεται συχνά αγχωμένο. Στον αντίποδα, η Δανία αποτελεί την ιδανική χώρα, αφού υφίσταται το λιγότερο άγχος.